Είμαστε με τους λαούς. Καμία εμπλοκή, καμιά συμμετοχή, ειρήνη και φιλία ζητάνε οι λαοί. Οι μαθητές και οι μαθήτριες εδώ και μέρες δείχνουμε την εναντίωσή μας στον πόλεμο. Σχηματίζουμε αντιπολεμικά μηνύματα στα προάβλια των σχολείων μας. Φτιάχνουμε πανό και κολάζ, οργανώνουμε καλλιτεχνικές δράσεις ενάντια στον πόλεμο. Τώρα είναι η ώρα να ενώσουμε τις φωνές μας, να στείλουμε μήνυμα. Όχι στον πόλεμο, καμιά συμμετοχή, ειρήνη και φιλία ζητάνε οι λαοί. Δείχνουμε τη αλληλεγγύη μας στο λαό της Ουκρανίας, δυναμώνοντας τον αγώνα για να σταματήσει ο πόλεμος. Καταδικάζοντας τη στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας, τη ΣΥΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, που πυροδοτούν τον πόλεμο, όλοι τους έχουν το πάνω χέρι στην Ουκρανία για να εξυπηρετήσουν δικά τους συμφέροντα, να αυξήσουν τη δύναμη και την κυριαρχία τους, να έχουν πρόσβαση σε κρίσιμα και πλούσια εδάφη στους δρόμους και αγωγούς φυσικού αερίου. Δεν δεχόμαστε καμία συμμετοχή σε πολεμικά σχέδια και εγκλήματα. Δεν θέλουμε να διαλέγουμε ποια είναι τα πολεμικά σχέδια θα στηρίξουμε. Η κυβέρνηση της χώρας μας κάθε μέρα μας βλέπει όλο και περισσότερο σε αυτόν τον πόλεμο, δίνοντας τον άντρο για αξιοποίηση ελληνικό έδαφος για να φέρουν αεροπλάνα, ελικόπτερα, πλοία, όπλα, στρατός. Κάτι που μας κάνει ταυτόχρονα θύτες και πιθανά θύματα. Αντιπαραθέσεις και οικονομικά στρατιωτικά συμφέροντα βασανίζουν τους λαούς και όλο τον κόσμο. Την ίδια στιγμή που στα μαθήματα στο σχολείο μαθαίνουμε ότι με την ΕΕ ζούμε ειρηνικά και προστατευμένα, ενώ δίνουν το OK για πολέμους επιθέσεις βομβαρδισμούς. Δεν ξεχνάμε το Αφγανιστάν, την Παλαιστίνη, τη Συρία και άλλες χώρες. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τις εικόνες των παιδιών και των οικογενειών τους να θαλασσοπνίγονται, τους συμμαθητές μας που είναι θύματα πολέμων. Παίρνουμε τη σωστή μεριά την ιστορία. Είμαστε με τους λαούς που δοκιμάζονται. Γράφουμε τις δικές μας σελίδες στην ιστορία του τόπου μας, με το δικό μας όχι στον πόλεμο. Καμία συμμετοχή, ειρήνη και φιλία αξίζουν οι λαοί. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αλληλεγγύη στους χιλιάδες ανθρώπους που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, που σκοτώνονται, που βομβαρδίζονται, που αγωνιούν. Η Φοιτητική Σύλλογη Ελευθερολόγων Μηχανολόγων, ΜΟΜΟΕ, ΤΕΦΑ, την ιατρικής, ΣΟΦΕΤ, στέλνουμε ισχυρό μήνυμα. Καμιά εμπλοκή της χώρας μας στο πόλεμο στην Ουκρανία. Οι φοιτητές, η νεολαία, ενώνουμε τη φωνή μας με τον ελληνικό λαό ενάντια στην πολεμική αναμέτρηση στην Ουκρανία. Απαιτούμε κανένα ελληνικό στρατιωτικό σώμα, κανένα Έλληνας φαντάρος να μην σταλεί στην Ουκρανία. Να κλείσουν άμεσα οι ανατοϊκές βάσεις. Το έφλεκτο υλικό που οδήγησε στην ανάπλεξη της περιοχής με τη ρωσική εισβολή συσσωρευόταν εδώ και χρόνια στην περιοχή. Τα όποια προσχήματα αξιοποιεί η κάθε πλευρά δεν μπορούν να κρύψουν τη σύγκρουση είναι αποτέλεσμα των ανταγωνισμών των εμπεριαλιστών των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Αυτές οι αντιπαραθέσεις για τα μερίδα των αγορών, τους δρόμους μεταφοράς και τις σφαίρες επιρροές έχουν καταστροφικές επιπτώσεις για όλους τους λαούς στην περιοχή. Τα σχέδια των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ για την περικύκλωση της Ρωσίας, η απόφαση της Ρωσίας να γνωρίσει τις αποσχιστήριες περιοχές, η συγκέντρωση μεγάλων στρατιωτικών δυνάμεων αποτελούν όλα στοιχεία της κλιμάκωσης των υπεραλιστικών ανταγωνισμών. Καλλιεργείται παράλληλα το εθνικιστικό μίσος ανάμεσα στους λαούς για να κρυφτούν οι πραγματικές αιτίες της σύγκρουσης, για να στρατευτούν οι λαοί κάτω από τα συμφέροντα των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μια και Ρωσίας από την άλλη. Οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει τεράστιες ευθύνες απέναντι στον ελληνικό λαό. Με τις πλάτες του ΣΥΡΙΖΑ κλιμακώνει την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς τους επικίνδυνους υπεραλιστικούς ανταγωνισμούς. Μάλιστα, η κυβέρνηση κλιμακώνει την εμπλοκή στέλνοντας όπλα, εντάσσοντας φρεγάτες στη συνοδεία γαλλικών και αμερικάνικων ανταγωνισμών στο Αιγαίο και προετοιμάζοντας μέχρι και αποστολή ενόπλων δυνάμεων. Βάζουν τον ελληνικό λαό στο στόμα του λύκου. Μας μπλέκουν σε μια αντιπαράθεση με απρόβλεπτες διαστάσεις, όπως αποδεικνύει η εκτόξευση των στρατιωτικών δαπανών σε όλες τις χώρες, η τεράστια συγκέντρωση συνατολικών στρατευμάτων στην Ανατολική Ευρώπη, οι απειλές της Ρωσίας για χρήση πυρηνικών. Η Ελλάδα γίνεται έτσι θύτης άλλων λαών και χωρών, αλλά και ο ελληνικός λαός μετατρέπεται σε θύμα, αφού γίνεται στόχος βαριών αντίπεινων. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, ξεπούλησε τη βάση της Αλεξανδρούπολης στο ΝΑΤΟ, μένει έκπληκτος βλέποντας ότι χρησιμοποιούνται για πολεμικούς σκοπούς, φέροντας το παράδειγμα για την Ισπανία, η οποία παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία, όμως την επόμενη μέρα ανθρωπιστική βοήθεια έχει τη Συνοδεία 300 στρατιωτών. Ο ελληνικός λαός πληρώνει κάθε χρόνο 4 δις ευρώ για τις ανατοϊκές δαπάνες. Το φοιτητικό κίνημα έχει πείρα.
είναι απάντα απέναντι στους υπερελιστικούς πολέμους, έτσι θα γίνει και τώρα. Δεν θα φορτωθεί στις πλάτες του λαού λογαριασμός του πολέμου. Συνεχίζουμε με οργάνωση μέσα από τους φοιτητικούς μας συλλόγους, πλάι-πλάι με τα εργατικά σωματεία τα οποία προετοιμάζουν τη μεγάλη απεργία στις 6 Απρίλη. Απαιτούμε να σταματήσει οποιαδήποτε συμμετοχή και διευκόλυνση της χώρας μας προς φωνιάδες των λαών που μετατρέπει τη χώρα μας σε θήτη άλλων λαών αλλά και στόχο αντιπίνων. Η εμπλοκή της Ελλάδας σε στρατιωτικές ασκήσεις, πρόβες πολέμου, η μεταφορά ανατολικού εξοπλισμού και στρατιωτικών δυνάμεων από την Αλεξανδρούπολη προς την Ανατολική Ευρώπη, η αξιοποίηση των Αμερικών βάσεων σε Λάρισα και Σούδα ως πολεμικών ορμητηρίων, οι αποστολές στρατιωτικών εκτός συνόρων βάζοντας στόχαστο τον ανταγωνισμό των ελληνικών λαών. Αποδεικνύεται ξανά ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι παράγοντα σταθερότητα και ασφάλεια, αλλά πολεμικό εμπριστή στην περιοχή μα. Καταδικάζουμε τη νέα Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία για τι στρατιωτικέ βάσει, που βάζει το λαό μα ακόμα μεγαλύτερου κινδύνου. Είναι πρόκληση ελληνική κυβέρνηση σήμερα τη Νέα Δημοκρατία, χθε του ΣΥΡΙΖΑ, να σπαταλούν 4 δισευρώ κάθε χρόνο για το ΝΑΤΟ, την ίδια ώρα που εκτινάζεται ακρίβεια και η φτώχεια. Η υποχρηματοδότηση τη παιδεία και τη υγεία έχει χτυπήσει κόκκινο. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι οι πανάκριβοι στρατιωτικοί εξοπλισμοί δεν αξιοποιούνται για την άμυνα της χώρας, αλλά για την εργότερη εμπλοκή στα αιματοβαμμένα σχέδια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαιτούμε τώρα καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στον υπερελιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Να κλείσουν άμεσα οι βάσεις στη Σούδα, στην Αλεξανδρούπολη, στο Στεφανοπύλιο και στη Λάρισα. Να κλείσουν άμεσα όλες οι ευρωατλαντικές υποδομές και να μην χρησιμοποιηθούν για επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Κανένα ελληνικό στρατιωτικό σώμα να μην σταλεί στην Ουκρανία ή σε άλλες υπερελιστικές αποστολές. Απαιτούμε την επιστροφή όλων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων από αποστολές στο εξωτερικό. Να ακυρωθεί η Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία για τις βάσεις, την αποδέσμευση της χώρας μας από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο λαός έχει τη δύναμη την πάλι του να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις και να συμβάλλει ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την πραγματική ειρήνη, τη φιλία, την αλληλεγγύη, τη σχέση αμοιβαίως φέλους με άλλους λαούς. Γιατί δεν φτάνει μονάχα να αγαπάς τον άνθρωπο και την ειρήνη, πρέπει να παλεύεις και γι' αυτόν.